Αλλά πραγματικά είναι η πρώτη κυρία. Είναι κυρία με κάπα κεφαλαίο. Είναι πρώτη σε όλα της. Είναι μια γυναίκα που με το που μπήκε στον πλατοκάνον. Ο άντρες, γυναίκες και παιδιά. Πραγματικά, και άμαχος πληθυσμός έπεφταν κάτω, ξέρει τι είναι αυτό το πράγμα με σένα. Και ήρθε και έτσι, χωρίς ποδήλατο. Για πρώτη φορά, χωρίς ποδήλατο. Το άφησε στην άλλη γωνία. Α, με το ποδήλατο έτσι. Βεβαίως. Έτσι εξηγείται αυτή η κορμάρα. Φτιά σπάτα, λίμωνο. Την κινητούμπα όμως, που αυτό το είναι. Πω, κοίταξε. Γιγαντόθωνέκι. Έχω έρθει εδώ να σε εξομολογήσω. Εμένα. Ναι. Όχ. Το είπα εγώ ότι να δούμε ποιο θα. Έχω έρθει εδώ. Ασχολούμαι μαζί σου τώρα. Έχω συμπληρώσει μια εβδομάδα. Μαζί σου ασχολούμαι. Το κατάλαβα, ναι. Το ξέρω. Το έχω και μάθει. Επειδή δεν μιλάς, ήρθα στην εκπομπή να σε ρωτήσω τι γίνεται, να τα πούμε από κοντά. Καλώς την Αγκασάρης, έλα. Πού κάθομαι, από εδώ ή από εκεί. Θες, στην ο καλεσμένος από εκεί ναι. Κάθεται, εντάξει. Έχουμε αλλάξει, αλλάζουμε, κατάλαβες. Αλλάζεται. Έτσι. Έτσι. Κάθισε, καλώς ήρθες καταρχήν. Ο Νίκος είδε πως έφυγες από το σπίτι. Άκου να δεις τώρα. Το κάνεις τα κοριτσάκια που φεύγαν από το σπίτι, ξέρεις, με τα μακριά. Όχι, όχι, θα σου πω. Εχθές το βράδυ είχα κρεμασμένα τα ρούχα μου στην πόρτα. Πώς θα κρεμάσεις, κρεμάστες, τι θα βάλεις αύριο κλπ. Και τα φόρεσε ο Νίκος το πρωί και έφυγε. Κατά λάθος. Αυτό μου λέει. Βλέπει το σωτσάκι. Τι είναι αυτό. Πήρες καινούργια ρούχα. Λέω, όχι, είναι αυτά που θα βάλω αύριο στο Μάρκο. Δεν σ' αρέσουν, αγάπη μου, λέω. Και έφυγε. Έτσι απλά. Έφυγε. Τι πιστεύεις, δεν του αρέσαν ή του αρέσαν πάρα πολύ και ήξερε ότι θα αρέσουν και πάρα πολύ σε όλο τον κόσμο που θα σε δει. Εντάξει, φαντάζομαι ότι το μακρύ σορτσάκι μπορεί να μην είναι το αγαπημένο του όταν δεν είμαστε παρέα. Καλά, το μακρύ σορτσάκι για μια άλλη γυναίκα, σε μια γυναίκα με τέτοια πόδια γίνεται κοντό σορτσάκι. Ναι. Εντάξει, δηλαδή το μάκρο του δεν παραμένει το ίδιο. Νομίζω τέλος πάντων ότι μπορεί να μην ήταν το αγαπημένο του ντύσιμο για αυτή την περίσταση. Μάλιστα. Γιατί όταν είμαστε έξω οι δυο μας το αγαπάει. Για αυτή την περίσταση νομίζω ότι δεν ήταν το αγαπημένο του. Του αρέσει να κυκλοφορείται δηλαδή και να φοράς έτσι τέτοια ρούχα προκλητικά και να σε θαυμάζουν, να σε κοιτάνε. Ναι, του αρέσει όταν είμαστε μαζί. Μόνο. Εντάξει, τώρα που είμαστε μαζί, ζηλεύει. Εντάξει, είσαι άντρας ολέθρου και καταστροφής. Εντάξει, σταμάτα. Δηλαδή, εντάξει. Σταμάτα πρωί-πρωί. Ποιος να μη σε ζηλέψει, Μάρκο μου, δηλαδή. Να σου πω, είναι stand-by τώρα, αν τον πάρεις πάρει τηλέφωνο, να το σηκώσει, να μην φανεί. Όχι πάλι. Όχι, δεν το πάρουμε. Τώρα μόλις έχει τελειώσει η εκπομπή στα παραπολιτικά. Δεν κάνουμε τα ίδια εδώ, εμείς έτσι κι αλλιώς. Απλά λέω.